Στη ζωή μας αναμένεται να μπουν τα επόμενα χρόνια τα υδατοδρόμια με τις πρώτες πτήσεις σύμφωνα και με παράγοντες όπως για παράδειγμα εκεί στο Ρέθυμνο αναμένεται ακόμα και μέσα στο 22 να υπάρξουν εξελίξεις. Σίγουρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση του εξοπλισμού. Αναφέρομαι και σε συγκεκριμένες αναφορές τοπικών παραγόντων εδώ, στο τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου. Από ποιον θα καλυφθεί αυτό το κόστος? Περιμένω απάντηση κεντρικά από την πολιτεία. Πάμε να ξεκινήσουμε και να επιχειρήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε ζητήματα που αφορούν τα υδατοδρόμια, να ξεκαθαρίσει κάπως το τοπίο το οποίο έχει διαμορφωθεί. Φιλοξενούμε και είναι χαρά μας τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Hellenic Seaplanes, τον κύριο Νικόλα Χαραλάμπους. Κύριε Χαραλάμπους, καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Να αναφερθούμε στην προοπτική των υδατοδρομίων και πώς επηρεάζονται βέβαια οι μετακινήσεις των πολιτών, πόσο ευκολότερες αν θέλετε θα γίνουν οι μετακινήσεις τους, και να ξεκινήσουμε με την εξής ερώτηση. Να αναφερθείτε στο σχεδιασμό της εταιρείας σας αναφορικά με την Κρήτη. Ποιος είναι αυτός ο σχεδιασμός? Καταρχήν να πούμε ότι όντως πλέον έχουν μπει όλα σε μια τελική ευθεία και πολλά υδατοδρόμια στοχεύουν το 2022 να λειτουργήσουν και να φιλοξενήσουν υδροπλάνα. Ένα από αυτό είναι και το Ρέθυμνο, εάν ανταποκριθεί άμεσα στις ανάγκες της δημιουργίας, της κατασκευής στην ουσία και προμήθειας εξοπλισμού, όπως αυτό απαιτείται από τον νόμο. Η δικιά μας εταιρεία έχει κάνει ένα σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο στα 120 υδατοδρόμια και σε επίπεδο Κρήτης είμαστε στα 7 υδατοδρόμια, τα οποία θεωρούμε ότι μπορεί να ανταποκριθεί και το νησί, αλλά και οι επισκέπτες του νησιού, που είναι αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ανά προορισμό, σύνολο ξεπερνάνε το 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες. Ο σχεδιασμός σας δηλαδή περιλαμβάνει και την περιφέρεια Κρήτης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εννοείται. Δηλαδή, η Κρήτη δεν μπορούσε να λείπει από το συνολικό σχεδιασμό. Κύριε Χαραλάμπου, στέλνει υπάρχει και από τους τοπικούς φορείς και από την τοπική κοινωνία. Θέλω να μου πείτε, μέσα από τις υποδομές που θα δημιουργηθούν, τα ωφέλη για τον τόπο, ποια θα είναι? Κοιτάξτε, το υδατοδρόμιο είναι μια ελαφριά υποδομή. Ναι. Δηλαδή, αυτό που έχουμε ξεκινήσει μέχρι σήμερα, προφανώς ένα υδατοδρόμιο, αν υπάρχει μεγάλη ζήτηση για περαιτέρω πτήσεις, θα επεκταθεί και θα διαμορφωθεί και σαν υποδομή, ίσως πιθανότητα μεγαλύτερη, περισσότερες πτήσεις, κάποια δραστηριότητα πέραν δηλαδή της εξυπηρέτηση των υδροπλάνων. Οπότε θα είναι μια μονάδα, ένα αεροδρόμιο επί υδάτινης επιφάνειας, το οποίο θα εξυπηρετεί υδροπλάνο. Κατανοούμε ότι βάζοντας πτήσεις προς και από σε ένα προορισμό, ναι, αναπτύσσεται παράλληλα και άλλες δραστηριότητες, όπως είναι το real estate, όπως είναι το κομμάτι των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων πέραν δηλαδή της τουριστικής ανάπτυξης. Μπορούσε να αναπτυχθεί και ιατρικό κομμάτι, έχοντας καθημερινά πτήσεις, τις οποίες θα κατευθύνονται προς προορισμούς που πιο πριν δεν υπήρχαν οι δυνατότητες να κατευθυνθούν. Μιλάμε παράλληλα, για... Ναι, ναι. Μιλάμε περιπτώσεις οι οποίες δεν θα συνδέονταν αεροπορικώς, δεν θα είχε και την ανταπόκριση του επισκέπτη, ο οποίος έχει ανάγκη ή νιώθει την ανάγκη να είναι σε μισή ώρα, 40 λεπτά, σε ένα ιατρικό κέντρο. Είτε είναι κάποιος που πάσχει από κάτι, είτε είναι κάποιος που φοβάται μην πάθει κάτι λόγω της ηλικίας. Μιλάμε για τοπικές και υπερτοπικές μετακινήσεις. Παραδείγματος χάρη, η Κρήτη έχει ιατρικές μονάδες και ιατρικό πανεπιστήμιο, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει αρκετούς επισκέπτες σε γύρω νησιά που θα διασυνδεθούν με την Κρήτη. Οπότε αυτός που θέλει να πάει σε κάποια νησιά ή σε κάποιες περιοχές οι οποίες είναι κοντά στην Κρήτη, θα μπορούν να πάσα στιγμή να μεταβούν στην Κρήτη
για οποιοδήποτε θέμα του απασχολεί. Η χωρητικότητα ενός υδροπλάνου και ποια η διάρκεια της πτήσης σε σχέση με μια πτήση ενός αεροσκάφους που θα προσγειωθεί σε ένα αεροδρόμιο. Κοιτάξτε, το υδροπλάνο μπορεί να πετάξει μέχρι και 1.800 χιλιόμετρα, το συγκεκριμένο που χρησιμοποιούμε εμείς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει από την Αθήνα μέχρι και την Ιορδανία. Το θέμα είναι, δεν είναι πόσες ώρες θα πετάσεις, αλλά πόση ώρα είναι μια ποιοτική πτήση, η οποία δεν θα δημιουργήσει δυσφορία στον επιβάτη, λόγω του θορύβου. Γιατί μιλάμε για αεροσκάφη τα οποία δεν έχουν πρεσαρισμένες καμπίνες, πετάνε χαμηλά για περιηγητικό τουρισμό, ναι, για να μπορεί ο επιβάτης να βλέπει το ανάγλυφο του εδάφους, για να μπορεί ο επιβάτης να νιώθει την εμπειρία του ελληνικού στοιχείου, βλέποντας το από τα 250-350 μέτρα υψόμετρο, το οποίο είναι φανταστικό. Η Ελλάδα έχει φανταστικές παραλίες, φανταστικά χώματα και είναι κάτι το οποίο θα μπαίνει κάποιος μέσα και θα του μένει στο μυαλό το πόσο όμορφο είναι το νησί της Ελλάδος από ψηλά, από τα 350 ή τα 400 μέτρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο στόχος μας είναι ολιγόλεπτες μετακινήσεις μέχρι 45 λεπτά. Ναι. Θέλουμε να απολαμβάνει ο επιβάτης και να μην δημιουργείται το πρόβλημα του υψηλού ήχου και της ταλαιπωρίας του επιβάτη. Είναι ασφαλές. Να πάμε και στην ασφάλεια, στο μέτωπο της ασφάλειας. Μάλιστα. Ένα υδροπλάνο. Το θέμα της ασφάλειας είναι ξεκάθαρο για το υδροπλάνο. Το υδροπλάνο, καταρχήν, όταν έχει ένα πρόβλημα, θα πρέπει να προσεγγίσει το υδάτινο πεδίο. Δηλαδή, όπου και να πάει, υπάρχει χώρος προσέγγισης. Όπως βλέπετε πολλές φορές, όταν ένα αεροπλάνο έχει πρόβλημα, ψάχνει να βρει ένα αεροδρόμιο να προσεγγίσει. Το υδροπλάνο μπορεί να προσεγγίσει παντού, να σταθμεύσει, να κατέβει το δηματικό κοινό, να βγει από το υδροπλάνο και να είναι ασφαλή η διαδικασία αντιμετώπισης του προβλήματος. Επίσης, ένα υδροπλάνο, λόγω και του μεγέθους των πτερυγίων που έχει, μπορεί να ανεμοπτερήσει. Δηλαδή, αν το αφήσει από τον Όλυμπο, χωρίς μηχανές, μπορεί να φτάσει στον Βόλο, στην παραλία. Οπότε, θεωρείται ένα από τα πιο ασφαλές μέσα μεταφοράς. Μάλιστα. Δηλαδή, και πολλές αναφορές που γίνονται, τα ατυχήματα δεν είναι θανατηφόρα. Υδροπλάνα, θέλω να σας ρωτήσω, τα υδροπλάνα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην πυρόσβεστη, σε μεταφορές εμπορευμάτων, σε αεροδιακομιδές ασθενών? Να σας πω, αυτά που λέτε ισχύουν ακριβώς όπως τα λέω. Η δική μας προσέγγιση όσον αφορά την πυρόσβεση είναι όχι τα commercial αεροσκάφη, όχι τα εμπορικά αεροσκάφη, αλλά τα αεροσκάφη που είναι συγκεκριμένα για πυρόσβεση, να ακροβολιστούν στα υδατοδρόμια τα οποία θα είναι υφιστάμενα για εμπορική χρήση, να μπουν και υδροπλάνα πυρόσβεσης σε αυτά τα υδατοδρόμια, έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν από όποια ανάγκη μπορεί να έχει ένα υδροπλάνο και να είναι στο σημείο κατάσβεσης εντός 3 με 5 λεπτών, χωρίς να υπάρχει καθυστέρηση να ξεκινήσει από ένα κεντρικό σημείο ή να χρειάζεται να ταξιδέψει πολλή ώρα για να φτάσει στην αιστεία της φωτιάς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εάν υπάρχει ένας σωστός σχεδιασμός που έχουμε ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις με την πυροσβεστική, να αξιοποιήσουν τα υδατοδρόμια μας ως βάση, μονάδα δηλαδή υδροπλάνου πυρόσβεσης, έτσι ώστε να υπάρχουν 10, 15, 20 μονάδες υδροπλάνων πυρόσβεσης δίπλα στα υδροδρόμια δικά μας ή στα υδροδρόμια δικά μας και να μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα όποια αιστεία φωτιάς ξεκινήσει, χωρίς να χρειάζεται να φύγουν από το ένα σημείο να πάνε στο άλλο ή να διασταυρώσουν ολόκληρη την Ελλάδα. Να κλείσουμε με την εξής θεματική, υδατοδρόμια και περιβάλλον. Πόσο επηρεάζεται, αν επηρεάζεται το περιβάλλον? Το υδροπλάνο θεωρείται ένα από τα πιο οικολογικά μέσα όσον αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον, γιατί καταρχήν δεν έχει
οποιαδήποτε εξάτμιση ή λάδια να πέφτουν μέσα στη θάλασσα. Δεν υπάρχει ούτε καν έλικας ο οποίος να δημιουργεί οποιοδήποτε πρόβλημα στο κομμάτι του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αυτό που ακούγεται συχνά είναι το θέμα θορύβου. Απλά επειδή είναι κάτι το οποίο τραβάει την προσοχή και εστιάζει πάνω στο υδροπλάνο, ακούς και το θόρυβο. Προφανώς πολλές φορές κάνεστε την παραλία και υπάρχουν τα jet ski που είναι σε συνεχόμενη ροή που υπάρχει η ίδια ένταση σε decibel, αλλά επειδή έχει συνηθίσει το κομμάτι, δεν τα αντιλαμβανόμαστε και το θόρυβο. Στην ουσία το υδροπλάνο, την ώρα που κορτσάρει για απογείωση, έχει ένα θέμα 9 με 10 δευτερόλεπτα όπου θα ενισχυθεί ο ήχος της μηχανής για να μπορέσει να απογειωθεί. Αυτή είναι η επίδραση στο περιβάλλον, τα 10 δευτερόλεπτα ήχου όπου θα χρειαστεί η αποθαλάσσωση. Κύριε Χαραλάμπου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήσασταν κατατοπιστικότατος, μπορώ να πω. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω, ναι, επειδή είχατε πει για το ρέθινο. Ναι. Εγώ θα έλεγα, επειδή υπάρχουν υποψήφιοι επενδυτές και αν είναι θέμα η εξέβρεση της χρηματοδότησης, πιστεύω ότι εάν το υδατοδρόμιο, χρειάζεται χρηματοδότηση, και εμείς είμαστε διατεθειμένοι να χρηματοδοτήσουμε το υδατοδρόμιο, χωρίς δηλαδή να υπάρχουν άλλες καθυστερήσεις, και να προχωρήσουμε στην άδεια λειτουργίας και την λειτουργία στην ουσία του υδατοδρόμιου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε, κύριε Χαραλάμπους, είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει προβληματισμός τάξης αυτοδιοίκησης, ζητούν απαντήσεις από την πολιτεία, αλλά λέτε ότι η ιδιώτης μπορεί να βγει μπροστά, σωστά, και να χρηματοδοτήσει τον εξοπλισμό. Τα υδατοδρόμια χρηματοδοτούμε εμείς, όπως είναι η Τίνος, η Πάτμος, η Σκόπελος, η Αλόνιος, η Σκύρος. Πιστεύω ότι και το λιμάνι του Ρεθύμνου είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει, και αν για να μην υπάρξει πολυσυργία και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το 2022, να μην περιμένουμε δηλαδή εξέβρεση κεφαλαίου, θα μπορούσαμε να τα χρηματοδοτήσουμε εμείς αυτά τα έργα, αυτό τον εξοπλισμό. Κύριε Χαραλάμπους, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.